δρομολογείται σε συνεργασία με τη διοίκηση της τράπεζας μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα εξαϊλώσει τη συμμετοχή του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι όροι της αύξησης ήδη έχουν προκαλέσει την αντίδραση των μετόχων, μικρών και μεγαλύτερων, καθώς δεν θα χάσουν τα λεφτά, δεν θα χάσει τα λεφτά του μόνο το ελληνικό δημόσιο, αλλά και στους μετόχους δεν θα επιτραπεί να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και έτσι θα οδηγηθούν σε καθολική απώλεια της επένδυσής τους. Για να το κάνω αυτό πιο σχηματικό, στις 7 Απριλίου, στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, ο βασικός μέτοχος δηλαδή σήμερα της τράπεζας, καλείται να εγκρίνει ότι θα χάσει τα χρήματα πως σήμερα έχει βάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το ελληνικό δημόσιο. Όλα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ως μέτοχος της πλειοψηφίας, με την απόφασή του, θα καθορίσει και τη μοίρα των μετόχων της μειοψηφίας, στερώντας τους το δικαίωμα να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα. Πού έχουν γραφτεί αυτά? Τι έχουμε εδώ, οικονομία της αγοράς? Εσείς είσαστε οπαδοί της ελεύθερης αγοράς ή οπαδοί του σοσιαλισμού των τραπεζών? Για τις τράπεζες σοσιαλισμός, για τους απλούς πολίτες να πληρώνουν. Εσείς πραγματικά είσαστε φιλελεύθεροι και με την οικονομία της αγοράς και κάνετε τέτοια πράγματα? Αυτά δεν έχουν προηγούμενο. Και αυτό που σχεδιάζετε, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Αυτό που σχεδιάζεται και υλοποιείται αυτές τις μέρες με την Τράπεζα Πειραιώς, ξέρετε πώς ονομάζεται, πώς λέγεται στα λαϊκά καφενεία? Ληστεία λέγεται. Και στα νομικά στέκια, ξέρετε πώς λέγεται? Απιστία λέγεται στα νομικά στέκια. Απιστία καραμπινάτη.